Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Υπουργό και τους κυρίους και κυρίες βουλευτές για τη δυνατότητα που δίνεται σήμερα στην Επιτροπή να θέσουμε ορισμένους βασικούς άξονες της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Ο κύριος δεν διασέδωσε το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής, την οποία παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Εκτιμούμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει και πάει παραπέρα την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιεί τις συμφωνίες της προηγούμενης κυβέρνησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, δηλαδή εμπλέκει και αυτή βαθιά τη χώρα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και δημιουργεί, κατά τη γνώμη μας, μεγάλους κινδύνους για το λαό μας. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πολλά. Πρώτα απ' όλα είναι η συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και περνάει στη δεύτερη φάση με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η ανανέωση και ενίσχυση της συμφωνίας για την αμοιβαία αμυντική συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας, η συμφωνία δηλαδή για τις βάσεις και τα πυρηνικά, γιατί αυτού του είδους οι συμφωνίες έχουν και μυστικά πρωτόκολλα. Μέχρι σήμερα η συμφωνία αυτή ανανεώνεται κάθε χρόνο και εκτιμούμε ότι η κυβερνητική επιδίωξη είναι να μετατραπεί η συμφωνία σε πολυετή, δηλαδή πολυετή έλεγχο της βάσης της Σούδας από τους Αμερικανούς και αναβάθμισή της ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό εργαλείο στην υπηρεσία των Αμερικανονατοϊκών σχεδίων κατά των λαών της περιοχής. Προβλέπεται επίσης, είδαμε και σχετικά δημοσιεύματα, να ενταχθούν στη συμφωνία και οι στρατιωτικές βάσεις που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι βάσεις των ντρόουν στη Λάρισα, των ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο, η βάση της Αλεξανδρούπολης που θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο συγκέντρωσης νατοϊκών δυνάμεων στα πλαίσια περικύκλωσης της Ρωσίας και ενδεχομένως και ως βάση τηλεπικοινωνιών. Γι' αυτό έρχεται ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πομπέο, στην Αθήνα μέσα στον Οκτώβρη και πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Η Ελλάδα έχει καταταχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στα κράτη ανάσχεσης μαζί με το Ισραήλ, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Δηλαδή η χώρα μας έχει μπει στην πρώτη γραμμή των νατοϊκών σχεδιασμών και έχει στοχοποιηθεί. Η προειδοποίηση του Πούτιν πως η Ρωσία έχει στο στόχαστρο αμερικάνικες βάσεις που θα απειλήσουν την ασφάλειά της είναι πολύ σοβαρή. Οι αμερικάνικες βάσεις στην Ελλάδα είναι εργαλεία του ΝΑΤΟ στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία που οξύνεται ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από τη συνθήκη για τα πυρηνικά Μεσαίου Βεληνικούς και βεβαίως στα πλαίσια της νέας κούρσας των εξοπλισμών. Ο λαός μας, αυτό λέει το ΚΚΕ, επιβάλλεται να ξεσηκωθεί για το θέμα αυτό και το κόμμα μας, το λέμε και εδώ στην Επιτροπή, θα πρωτοστατήσει για τη δημιουργία μαζικού κινήματος που θα διεκδικήσει όχι στις βάσεις και στα πυρηνικά, να μην ανανεωθεί, να καταγγελθεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανονατοϊκές στρατιωτικές βάσεις. Τι άλλο έκανε η κυβέρνηση αυτή την περίοδο? Με τις πρώτες κυβερνητικές αποφάσεις, όπως καταγγείλαμε, αναγνωρίστηκε ο αχυράνθρωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Γκουαϊντό ως πρόεδρος της Βενεζουέλας, που διακρίθηκε γιατί? Διακρίθηκε για τη συμμετοχή του στις πραξικοπηματικές ενέργειες για την ανατροπή του εκλεγμένου Προέδρου της χώρας. Συμφώνησε η κυβέρνηση επίσης για την αποστολή, καταρχάς είπε, για την αποστολή φρεγάτας του πολεμικού ναυτικού στον Περσικό κόλπο, στην αμερικάνικη σκοπής, υπεριαλιστική πολυεθνική δύναμη κατά του Ιράν.
και συμμορφώθηκε επίσης με τις αμερικάνικες συστάσεις σχετικά με το ιρανικό δεξαμενό όπλιο. Οι αποφάσεις αυτές, κατά τη γνώμη μας, είναι απαράδεκτες και πολύ επικίνδυνες, όπως πολύ επικίνδυνη είναι η αναβάθμιση των σχέσεων της χώρας μας με την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, που δολοφονεί τον Παλαιστινιακό λαό, βομβαρδίζει το Λίβανο και τη Συρία και απειλεί τους λαούς της περιοχής. Ενώ μόλις χθες ο Πρωθυπουργός κύριος Νετανιάχου με προκλητική τοποθέτηση είπε ότι το Ισραήλ θα προσαρτήσει την κοιλάδα του Ιορδάνη, δηλαδή Παλαιστινιακό έδαφος, και πιο συγκεκριμένα το 30% του εδάφους της Δυτικής Όχθης. Πώς έχει κατά τη γνώμη μας η κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Στα πλαίσια της εμπλοκής της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, εκδηλώνεται ο ανταγωνισμός ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή και έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο η τουρκική επιθετικότητα. Τα παραδείγματα είναι πολλά και μεταξύ αυτών είναι αμφισβήτηση και παραβίαση των ελληνικών συνόρων, οι χάρτες σκοπιμότητας και οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, το σημάδεμα της περιοχής μεταξύ Κρήτης, Κύπρου, Ρόδου, Καστελόριζου, που εκπληρώνει σημαντικό ρόλο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Το ΚΚΕ έχει αποκαλύψει τεκμηριωμένα ότι είναι αβάσιμη προσπάθεια αιτιολόγησης της τουρκικής επιθετικότητας τόσο από την προηγούμενη όσο και από τη σημερινή κυβέρνηση στη βάση επιδερμικών αναλύσεων, όπως ότι η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι απομονωμένη, κάνει απειλητικές κινήσεις για εσωτερική κατανάλωση ή είναι ταραξίας, όπως λέγεται τελευταία. Αυτά καλλιεργούν εφησυχασμό και αποκρύπτουν την ουσία. Δηλαδή, ότι το τουρκικό αστικό κράτος έχει υψηλού επίπεδου γεωστρατηγικές στοχεύσεις για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και γενικότερα της περιοχής. Η γειτονική χώρα χρησιμοποιεί τη στρατιωτική και οικονομική της δύναμη, δημιουργείται τελεσμένα και βάζει βάσεις για νέες διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στη Συρία που μετράει ήδη 2 στρατιωτικές επιχειρήσεις και ετοιμάζεται για τρίτη, ενώ έχει απλωθεί στο Ιράκ, στο Κατάρ, στη Σομαλία, στο Σουδάν και σε άλλες περιοχές. Οι πολιτικές δυνάμεις του Ευρωατλαντικού τόξου κρύβουν την αλήθεια που τονίζει πως η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και κινείται ως νατοϊκή δύναμη. Συνεργάζεται με τη Ρωσία και αγοράζει το πυραυλικό σύστημα S-400, παζαρεύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιδρούν για την επιλογή αυτή, αλλά προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία στο νατοϊκό στρατόπεδο. Ενώ Αμερικανοί και Τούρκοι στρατιώτες περιπολούν μαζί αυτές τις μέρες στις κούρδικες περιοχές στη Συρία για να επιβάλλουν τη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας, καταπατώντας συριακό έδαφος. Τι γίνεται με το Κυπριακό? Τα πλωτά γεωτρύπανα Πορθητής και Γιαβούς της νατοϊκής Τουρκίας τρυπάνε την κυπριακή οικονομική αποκλειστική ζώνη. Παραβιάζουν κυριαρχικά δικαιώματα. Στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου ετοιμάζεται τουρκικό προξενείο, προωθούνται επιχειρηματικά σχέδια και να υπολογίσουμε καλά ότι αυτά είναι προεόρτια επικισμού. Πιστεύουμε πως κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί σοβαρά πως στις συνθήκες αυτές είναι δυνατόν να οικοδομηθούν δικοινοτικές συνομιλίες που θα φέρουν δίκαιη και βιώσιμη λύση προς όφελος του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Μία μικρή ανοχή. Λύση που θα τερματίσει την κατοχή και θα αποδιώξει τον κατοχικό στρατό. Θα οδηγήσει στο κλείσιμο των ξένων βρετανικών νατοϊκών βάσεων και θα εξαλείψει το καθεστώς των εγγυητριών δυνάμεων. Λύση
με μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, δηλαδή ένα κράτος με μια και μόνη κυριαρχία, ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα. Είναι αξιοσημείωτο πως οι συνομιλίες για το Κυπριακό διαχρονικά διεξάγονται κάτω από την υπεριαλιστική ομπρέλα. Εμπλέκονται επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Γαλλίας και η λύση που βασίζεται στα δύο συνιστόντα κράτη, στη συμφωνία του κυρίου Αναστασιάδη με τον κύριο Έρογλου του Φλεβάρι του 2014, με όχημα τη Διζωνική Διοικητική Ομοσπονδία, είναι αδιόξοδη και διχοτομική λύση, δεν συνιστά ομοσπονδία, αλλά συνομοσπονδία. Λόγω χρόνου να περιοριστώ σε δύο πράγματα. Αν θέλετε, έτσι για να διευκολύνουμε όλη τη διαδικασία, ζητήσαμε από τους εκπροσώπους να κάνουν μια πρώτη τοποθέτηση. Ναι. Επειδή είναι η πρώτη συνεδρίαση και το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, καταλαβαίνετε ότι δεν θέλαμε να βάλουμε χρονικούς περιορισμούς, αλλά θα παρακαλούσα όλους για μια αυτοσυγκράτηση το χρόνο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ναι, να τελειώσω. Ότι παίρνοντας υπόψη τις εξελίξεις όλης αυτής της περίοδου αλλά και των τελευταίων χρόνων, θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν διαγράφεται σε καμιά περίπτωση η εγκληματική ευθύνη των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Βρετανίας για τη Χούντα του 67 στην Ελλάδα, για το πραξικόπημα στην Κύπρο, την τουρκική εισβολή και κατοχή. Δεν διαγράφονται οι ευθύνες τους για το δεύτερο Ατήλα, ούτε για το διχοτομικό σχέδιο ΑΝΑΝ που καταψήφισε ο Κυπριακός λαός το 2004. Τώρα που μιλάμε, με την παρουσία του νατοϊκού στόλου στο Αιγαίο και τη συμφωνία για την πολυδιαφημισμένη Συμφωνή Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που είναι σε ισχύ, αυξάνονται οι προσφυγικές ροές και οξύνεται το προσφυγικό πρόβλημα. Τώρα που μιλάμε, που κλιμακώνεται η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι το ΝΑΤΟ που δεν αναγνωρίζει εθνικά σύνορα στο Αιγαίο και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση καλλιεργούν το έδαφος για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση και βεβαίως βγαίνουν διάφοροι λαγοί και προπαγανδίζουν αυτή την εκδοχή. Πολλά στοιχεία κατά τη γνώμη μας, και με αυτό τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τεκμηριώνουν τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου στην περιοχή και η κρίση των ημείων του 1996 είναι ιδιαίτερα διδακτική, γιατί δεν είναι μόνο το απαράδεκτο ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ του τότου Πρωθυπουργού κυρίου Σιμίτη, αλλά είναι εξίσου επικίνδυνες η συμφωνία της Μαδρίτης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ το 1997 και της συμφωνίας του Ελτσίνκη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1999. Η μια μιλούσε για ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο και η άλλη για συνοριακές διαφορές πέρα αυτή για την υφαλοκρηπίδα. Και πιστεύουμε ότι όλη αυτή η πλούσια πείρα πρέπει να συνυπολογιστεί για την αξιολόγηση των εξελίξεων την επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστώ.